Βραβύτερου ρυθμού ανάκαμψη σε σχέση με τι προσδοκίε τη ελληνική κυβέρνηση αλλά και την υπόλοιπη Ευρωζώνη, βλέπει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία το 2021 μετά τη βαθιά ύφεση τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τι προβλέψει στην φθινοπορεινή έκθεση για τι παγκόσμιε οικονομικέ προοπτικέ, η ύφεση τη ελληνική οικονομία θα ανέλθει φέτο το 9,5% εναντί πρόβλεψη για ύφεση 8,2% στο προσχέδιο του προπολογισμού του 2021 που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών. Για το 2021 το ΔΝΤ αναμένει ρυθμούς ανάκαμψης 4,1%, εκτίμηση πιο απεσιόδοξη και από το δυσμενέ σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών στον προϋπολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο βάσης του Υπουργείου Οικονομικών εκτινεί από το 5,5% και αναβαίνει κατά δύο μήνες στο 7,5% εφόσον εισρεύσουν εγκαίρως οι ευρωπαϊκοί πόροι το 2021, ενώ το δυσμενέ σενάριο κάνει λόγο για ανάπτυξη 4,5% με 5%. Σύμφωνα με το Ταμείο, οι προοπτικέ είναι ιδιαίτερα δυσίωνε για τι οικονομίε που εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπω η ελληνική, καθώς οι περιορισμοί στα διεθνή ταξίδια, σε συνδυασμό με τον φόβο των καταναλωτών για εξάπλωση τη νόσου COVID-19, επηρεάζουν την τουριστική δραστηριότητα. Η Ιταλία και η Ισπανία αναμένεται να δεχθούν ακόμα ισχυρότερο πλήγμα από την Ελλάδα με το ΑΕΠ τους να κάνει βουτιά φέτο κατά 10,6% και 12,8% αντίστοιχα το 2021, η Ιταλική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με 5,2% και η Ισπανική να ανακάμψει με ρυθμούς 7,3%. Η Ευρωζώνη συνολικά αναμένεται να παγιδευτεί σε ύφεση 8,3% φέτο για να ανακάμψει με ρυθμού 5,2% το 2021. Βαθιά θα είναι και η ύφεση τη Βρετανική οικονομία. Η γυρά Ήπειρο θα είναι ο μεγάλο ασθενή τη παγκόσμια οικονομία. Τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών στο πρώτο εξάμεινο του έτου δείχνουν κατάρρευση των τουριστικών εσόδων σε χώρε όπου ο τουριστικό κλάδο διαδραματίζει ζωτική σημασία ρόλο, υπογραμμίζει το Δουνουτού στην έκθεση. Στην περίπτωση τη Ελλάδα, να σημειωθεί ότι οι τουριστικέ εισπράξει ανήλθαν μόλι στο 1,255 δισεκατομμύρια ευρώ στο 7 μήνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, περίπου 8 δισεκατομμύρια λιγότερε σε σύγκριση με τι εκπράξει 9,11 δι στο αντίστοιχο 7 μήνο του 2019. Για του τρει τελευταίου μήνες του έτου, το Ταμείο αναμένει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9,2%. Η ύφεση θα οδηγήσει και σε αύξηση τη ανεργία με το ΔΝΤ να προβλέπει ότι θα αναρχηθεί φέτο πολύ κοντά στο 20% από το 17,3% το 2019, προκειμένου να υποχωρήσει στο 18,3% το 2021. Παράλληλα, προβλέπει διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 7,7% του ΑΕΠ από 2,1% το 2019 και στο 4,5% το 2020. Τέλος, η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αποπληθωρισμό με μείον 0,06% υποχώρηση των τιμών καταναλωτή φέτο και αναμικό πληθωρισμό στο 0,7% το 2021.